Απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη. Αν είναι με το Σόιμπλε ή με τους συνταξιούχους στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ελληνική κυβέρνηση, δεν πήρα. Πρώτο. Δεύτερο. Επειδή εγώ δεν πετώ κουβέντες του αέρα, ένα παράδειγμα μόνο και θα έρθουν και τα χαρτιά όλα. Άστα τα, μη μου δείχνεις τα δαχτυλάκια τώρα. Λοιπόν, ένα παράδειγμα μόνο. Είχατε, ναι ή όχι, άμυστη συνεργάτη στο γραφείο τύπου σας, μία κυρία η οποία δεν είχε κανένα προσόν για αυτή τη θέση και την οποία μάλιστα για να της βγάλετε ένα μηνιάτικο τη στείλατε να αναλάβει δουλειά στο Κελπνό ως έργο πεδίου εκεί με τους πάσχοντες από AIDS κτλ. Κτλ. Είχατε ή όχι, πώς διορίστηκε με τα προσόντα... Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη σας διακόπτω. Με τα προσόντα... Όχι, όχι, απαντώ. Κύριε Υπουργέ, δεύτερον, σας παρακαλώ. Δεύτερον. Άμα αρχίσουμε αυτές οι ερωτήσεις... Όχι, γιατί θέλει... Όχι, όχι, γιατί θέλει, σας παρακαλώ. Απαντήσεις. Σας παρακαλώ. Γιατί κουνάει το... Α, πάμε ναι. Στο νομοσχέδιο τώρα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο απαντήσεις και στον κύριο Σαλμά. Γιατί το να πετάμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα, όταν είσαι ένοχος μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, είναι εύκολο. Πρώτον, για το θέμα που είπατε, σας ενημέρωσαν λάθος τα παπαγαλάκια σας. Το ασθενοφόρο που πήγε στο Δήμο Σφακίων είναι ένα από τα παλιά ασθενοφόρα που είχε το ΕΚΑΒ Χανίων, λειτουργικότατο, το οποίο δεν το πετάξαμε μετά που πήγαμε τα 25 ασθενοφόρα στην Κρήτη, μέρος των 90 που για 8 χρόνια δεν τα βρίσκαν οι προκάτοχοί μας στις μίζες και δεν ολοκληρωνόταν ο διαγωνισμός. Όχι. Λοιπόν, κύριε Σαλμά, δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, κάτσε, κύριε Σαλμά, σας παρακαλώ. Κάτσε κάτω και σ' άκουσα. Δεύτερο. Κύριε Σαλμά. Η καταγγελία. Κύριε Σαλμά. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε πολύ σύντομα όμως. Η μήνυση που μου έκανε ο κύριος Σαλμάς είναι γιατί. Όπως φαίνεται και αποδεικνύεται και έχει κινηθεί και η διαδικασία από τον ΕΟΠΗ, ότι μέσα από μια σκανδαλοδέστατη διαδικασία τιμολόγησε με κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο μια πράξη που γίνεται στο ιατρείο, κάτσε εκεί που είσαι, στα 1500 ευρώ, ενώ τώρα τιμολογήθηκε στα 300. Κύριε Υπουργέ, κατέθεσε παραστατικά για 850.000 ευρώ. Σταματήστε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν θα τα πάρει, κύριε Υπουργέ, και θα τους ζητηθούν και πίσω, καλά. Από τον ΕΟΠΗ. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, επειδή μου κάνεις μήνυση, είμαι κατηγορούμενος. Εσύ είσαι κατηγορούμενος γιατί κατέθεσε 850 χιλιάρικα όταν Υπουργέ. Έπρεπε να έχεις πάρει όχι πάνω από 100. Κύριε Υπουργέ, φωνάζω κλέφτης να δει ο νοικοκύρης. Μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση. Βγαίνουν οι πομπές σας στη φόρα. Κύριε Υπουργέ. Οι πομπές σας στη φόρα βγαίνουν. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Μη, όχι. Δεν μπορούμε έτσι. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Κύριε Σαλμά, βλέπετε. Όχι. Δεν θα απαντήσετε. Όχι. Με τίποτα θα απαντήσει ο κύριος Πολάκης και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε συνάδελφοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, σας λέω, θα σας δώσω 30 δευτερόλεπτα. Μία πρόταση, τίποτε άλλο. Έχουμε πραγματικά υπερβεί όλα τα όρια. Η ψηφοφορία έχει μετατεθεί για πάρα πολλές ώρες μετά. Αν είχε ανατραπεί ο προγραμματισμός των συναδέλφων, έχουμε μπλέξει σε ένα θέμα εδώ και ξέρω τι λέξη χρησιμοποιώ. 30 δευτερόλεπτα, σας ακούω τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στη Βουλή με απουσία μου. Γι' αυτό του υπέβαλα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία από τον ΕΟΠΗ, απολύτως. Δεν έχει καταθέσει κανένα χαρτί ο κύριος Πολάκης πουθενά και τίποτα. Ο κύριος Πολάκης είναι κατηγορούμενος και πήγε στην Επιτροπή την αρμόδια και παρουσιάστηκε και είπε να μην έρθει η ασυλία του. Καθαρές κουβέντες. Εγώ, κύριε Πολάκη, θέλω να πάμε στα δικαστήρια. Αν υπάρχει κάτι το μεμπτό, θα είμαι εγώ υπόλογος. Αλλιώς θα αποδείξετε εσείς αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε. Τώρα και τελειώνω. Ναι. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και τελειώνω.